Ελάτε να συνεχίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, μια γρήγορη τώρα ματιά που προλαβαίνουμε λιγάκι στις εφημερίδες με τη Ροδιακή. Κυριάκος Μητσοτάκης θα σαρώσουμε τα εμπόδια που ταλαιπωρούν τις επιχειρήσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού Ροδίτη. Ελκεθέ προσπάθεια αντιμετώπισης της αύξησης των λαγοκέφαλων στο Νότιο Αιγαίο. Να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και στο λιονταρόψαρο τώρα. Δάσκαλος, είδατε τι έγινε, απομακρύνθηκε από τη Ρόδο, αυτός που κλείδωσε το παιδί μέσα στην τάξη. Και ακόμη, Τσίπρας σε Παυλόπουλο ζητώ διάλυση της Βουλής και εθνικές εκλογές. Ακόμη, τουρισμός, έσοδα και υποδομές, διαμαρτύρονται για τη ράμπα στα καβουράκια. Ρώσοι τουριστικοί πράκτορες, η ζήτηση για την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 25%. Ο Γιάννης Ντουνιαδάκης ήταν κυβερνήτης της φρεγάτας Ναβαρίνο που κατέπλευσε στη Ρόδο. Ράγισαν και οι πέτρες στην ΚΟ στο τελευταίο αντίο για τον Χρήστο. Και πάρα πολλά άλλα, αγαπητοί μου φίλοι, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Σας πάω και μια γρήγορη ματιά στην Δημοκρατική. Αφού πρώτα όμως σας πω ότι την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 6 ώρα το απόγευμα, όπως μας λέει εδώ το μήνυμα, το Σωματείο, οι τρεις ιεράρχες, θα κάνει παράκληση στο εκκλησάκι του Σταυρού στα Θέρμα και μετά θα προσφερθεί καφές και θα γίνει η κλήρωση ενός κεντυμένου μισοφοριού για καβάδι. Πολύ ωραία. Η Δημοκρατική μας λέει απορρίφθηκε η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης γνωστής ξενοδοχειακής εταιρείας. Παράνομες τοποθετήσεις και μετακινήσεις στον ΕΦΚΑ Ρόδου. Στα αρχαία και τα μαθηματικά διαγωνίστηκαν οι μαθητές, δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαιτέρως. Συνεχίζουν να πιέζουν για τις τιμές οι tour operators, ενώπιον διλημάτων οι ξενοδόχοι και της Ρόδου. Ενώ πιο κάτω η κυβέρνηση έβαλε τα φόπλακα στην ΕΤΕ προφικά, αέρας κοπανιστός υποσχέσεις Σαντορινιού, λέει εδώ. Υπόμνημα Γιάννη Γαλουζή προς Κυριάκο Μητσοτάκη και συγχαρητήρια του Συλλόγου Αιμοδοτών Ρόδου προς τον Θέμη Καλαμάτα. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, και πάμε λίγο Ντάρουιν, πάμε να δούμε εκεί ελληνική λεβεντιά, χορούς, τραγούδια, υπερηφάνεια και τόσα άλλα που έγιναν σε αυτό το διήμερο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ακόμη απόσπασμα. Thank you.
Thank you.